Χριστούς εσύ γεννή, ο Ιούδα Ιβώτες και μάρτυρας τερών, ιερός εφημούμεν, την πλάνην πατήσαντα πίστην τηρήσαντα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες αμαρτήματων την λύση. Ευχές σου λαμβάνομαι. Εκρίζεις ευκλέους Θεοδόρη των κλίμα, ανέτηλας ημίν του Κυρίου αυτόπτα. Απόστολε Θεάδελφε, του Χριστού Κήρυξ πάνσοφε, τρέφωνα πάντα κόσμων καρπής σου των λόγων, την ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων, ως μίστης της χάριτος. Δεύτε των Θεάδελφων μαθητήν και της ευσεβίας των φωστήρα των Θεαυγή, υμνήσομεν πόθο, χαίρε αυτοβόντες, Απόστολε Ιούδα, Χριστού διάκονε. Τη 19η του μηνός Ιουνίου, Ιούδα Αποστόλου του Αδελφοθέου και Θαδαίου, ασυγκρίτου και ζωσίμου των μαρτύρων, Παϊσίου Οσίου του Μεγάλου, Ζήνωνος Οσίου. Ο Άγιος Ιούδας ο Απόστολος ο Αδελφόθεος ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους, καταγόταν από τη Ναζαρέτ και ήταν αδελφός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο οποίος ήταν και αυτός Απόστολος, και οι δυο τους ήσαν ιοί του Ιωσήφ του Μνήστορος της Θεοτόκου από τον πρώτο του γάμου με την γυναίκα του, η οποία εκοιμήθη. Ο Απόστολος Ιούδας έφερε και την προσωνυμία Θαδαίος, που σημαίνει βοηθός, ή Λεβαίος, που σημαίνει ενθουσιώδης. Μετά από την Πεντηκοστή, αφού εργάστηκε για λίγο στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Μεσοποταμία, ανάμεσα σε πολλούς κινδύνους. Λέγεται ότι δίδαξε στην Περσία και στο Αραράτ. Αλλά ο Ιούδας, άξιος Απόστολος του Χριστού, γεμάτος αυταπάρνηση, μαρτύρησε στην Ανχώνη και το Ξεβόμενος. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε μία καθολική επιστολή του Ιούδα. Ο ενσαρκός άγγελος των μοναστών κορώνης, ο ασαρκός
άνθρωπος τον ουρανό νικηστής, ο Θείος Παΐσιος, χαίρι τη αυτού μνήμη, συνήμην εορτάζων, νε μη τη σκοπιώσει, αυτόν θεία χάρη, διό εν προθυμία πολύ, τούτον τιμήσομε. Ως της ερήμου πολύου και κοσμήτωρα και των οσίων εγκαλοπίσμα και σε πνώμα μακαρίζομεν σε πάντες Θεού θερά προσφόρος της Ικλήση υπεπολίτευσε. Διό κράζομαι. Χέρις Πάτερ Παΐσι, Χριστό εκβρέφουσα να τεθείς, ύψισε εις μέτρον ηλικίας πνευματικής και τον εν ερήμο στήλος φώτος εφάνει. Παΐσι επαμάκαρ, Αιγύπτου βλάστημα. Ο Όσιος Παΐσιος Ωμέγας και Θεοφόρος. Ο Όσιος Παΐσιος καταγόταν από την Αίγυπτο και γεννήθηκε το έτος 300 μετά Χριστόν, από γονείς πολύ πλούσιους αλλά και ευσεβείς. Ήσαν 7 αδέλφια και ο μικρότερος ήταν ο Παΐσιος. Σε μικρή ηλικία έμεινε ορφανός από πατέρα και η ιστοργική μητέρα του τον ανέθρεψε σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου. Σε νεαρή ηλικία ο Παΐσιος πήγε στην έρημο κοντά στον διάσημο για την αρετή του Αβά Παμβό. Με οδηγό αυτόν τον έμπειρο πνευματικό πατέρα, ο Όσιος Παΐσιος απέκτησε πολλές θείες αρετές. Όταν εκοιμήθη ο Αβάς Παμβό, ο Παΐσιος ανεχώρησε στο δυτικό μέρος της ερήμου και εκεί έστησε την διαμονή του, όπου πλήθος ανθρώπων πήγαιναν προς αυτόν για να ζητήσουν το δρόμο της σωτηρίας και να ακούσουν από το στόμα του λόγια πνευματικά και ψυχοφελή. Όταν ο Παΐσιος έφτασε σε βαθιά γεράματα, τον παρεκάλεσαν πολλοί αδελφοί να αφήσει την έρημο και να κατέβει στην κοντινότερη πόλη, για να μπορέσουν πολλοί άνθρωποι να ωφεληθούν από τους Αγίους Λόγους του. Πράγμα το οποίο έγινε και έτσι δόθηκε σε πολλούς η ευκαιρία να γνωρίσουν τον δρόμο της σωτηρίας από τα θεόπνευστα λόγια του Παϊσίου. Μαθητής του Οσίου υπήρξε και ο Όσιος Παύλος. Αφού ωφέλησε πολλούς συνανθρώπους του,
εκοιμήθη σε πολύ προχωρημένη ηλικία και τον ενταφίασαν στην έρημο όπου ασκήτευε. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε το πώς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επισκέφθηκε τον Όσιο Παΐσιο τον Μέγα. Κάποτε την ώρα που ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας προσευχόταν στο κελί του, τον επισκέφθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μαζί με δύο αγγέλους, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Πατριάρχη Αβραάμ, και του λέει «Χαίρε Παΐσιε, σήμερα πρέπει να με φιλοξενήσεις». Και πράγματι ο Όσιος Παΐσιος, κατά μίμηση του Πατριάρχου Αβραάμ, τον φιλοξένησε με μεγάλη προθυμία. Αλλά αυτός δεν φρόντισε να ετοιμάσει φαγητά και ποτά, όπως εκείνος, αλλά φιλοξένησε τον πανταχού παρόντα Θεό με γνώμην καθαράν. Έτσι, βάζοντας νερό μέσα στον υπτήρα, ένυψε ότου θαύματος δια την άκραν συγκατάβασιν του Κυρίου, τους αχράντους του πόδας. Και ενώ ο Όσιος Παΐσιος τον φιλοξενούσε με πάσαν επιμέλειαν, ο Σωτήρας έδειχνε σε αυτόν την μεγάλην του αγάπη φιλανθρώπος. Αφού από αυτά που ταιριάζουν στην φιλοξενία, τίποτε άλλο δεν είναι πιο ευγενές από το να πλύνει κάποιος τα πόδια αυτών που τον επισκέπτονται. Πράγμα βεβαίως που και ο Όσιος Παΐσιος το έπραξε. Και για τον λόγο αυτό, ο Σωτήρας αφού του είπε «Ειρήνη σύ, το εκλεκτό μου θεράποντι», έγινε άφαντος. Τότε ο Μέγας Παΐσιος, φλεγόμενος από θείο έρωτα, λόγω της συνομιλίας αυτής και μιμούμενος τον Απόστολο Κλεόπα, δηλαδή έχοντας την καρδιά του καιωμένη, έτσι και αυτός, όπως και εκείνος, έτρεξε ασυγκράτητος προς το νερό, δηλαδή σε εκείνο το απόνυμα από το οποίο είχαν πληθεί τα πόδια του Κυρίου, το οποίο του άφησε ο Κύριος ως ένα πράγμα μεγάλο και αξιόλογο και το ήπιε προθύμως και με μεγάλη επιθυμία. Ο Όσιος Παΐσιος όμως δεν το ήπιε όλο, αλλά άφησε και λίγο για τον μαθητή του, ο οποίος έλειπε στην πόλη. Έτσι, όταν ο μαθητής του επέστρεψε εξουθενωμένος από την οδηπορία, ο Μέγας Παΐσιος του είπε «Πήγαινε παιδί μου στον νηπτήρα και για να σβήσεις την δίψα που έχεις από την κάψα του ηλίου, πιες αυτό που έχει μέσα». Ο μαθητής του είπε πως θα κάνει αυτό που τον πρόσταξε, αλλά μέσα στο μυαλό του σκεφτόταν αντίθετα πράγματα. Έλεγε λοιπόν στον εαυτό του «Εγώ ήλθα μέσα σε τέτοιο καύσωνα και ο γέροντας, αντί να με στείλει στη βρύση να πιω καθαρό και κρύο νερό, με προστάζει αδιάκριτα να πιω το νερό του νηπτήρα που είναι απόνυμα». Αυτά συλλογιζόταν ο μαθητής και δεν έκανε υπακοή στον γέροντα. Ο δε Όσιος του είπε ξανά «Πήγαινε παιδί μου στον νηπτήρα και πιέστο». Και ο μαθητής είπε «Πάω», αλλά δεν πήγε. Και τρίτη φορά του επανέλαβε ο Όσιος να πιει το νερό αυτό, αλλά τελικά ο μαθητής αυτός δεν υπάκουσε. Τότε ο Όσιος του είπε «Έλαβες παιδί μου την πληρωμή της παρακοής σου, στερήθηκε στα θεία χαρίσματα». Όταν ο μαθητής άκουσε αυτά τα λόγια, λυπήθηκε πάρα πολύ και γι' αυτό και έτρεξε στον νηπτήρα, αλλά δεν βρήκε τίποτε. Και είπε στον γέροντα «Πάτερ, δεν βρίσκω νερό στον νηπτήρα για να πιω». Ο δε θείος Παΐσιος του είπε «Και πώς είναι δυνατόν να βρεις, αφού έκανες τον εαυτό σου ανάξιο, διότι η παρακοή διώχνει από τον παρήκουο το χάρισμα. Αντιθέτως η υπακοή το φέρνει στον υπάκουο». Και επειδή ο υποτακτικός ελυπήθη, ρώτησε τον Όσιο να μάθει τι ήταν αυτό το μεγάλο χάρισμα το οποίο στερήθηκε. Και επιπλέον, πώς είναι δυνατόν να εξαφανίστηκε το νερό από τον νηπτήρα. Τότε ο Όσιος Παΐσιος του διηγήθηκε όλα όσα συνέβησαν και συμπλήρωσε κι αυτό επίσης. «Επειδή φάνηκες παρήκος και δεν κατεδέχθης να πιείς εκείνο το νερό που προστάχθηκες τρεις φορές, για τον λόγο αυτό κατέβηκε από τον ουρανό άγγελος Κυρίου και αφού με κάθε ευλάβεια
πήρε το απόνημα με το οποίο είχα πλύνει τα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού και ανέβηκε πάλι στον ουρανό. Από το βιβλίο «Ο Μέγας Συναξαριστής» του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.